Πολύ χαρούμενοι σήμερα και είμαστε και τις τελευταίες μέρες έτσι ιδιαίτερα χαρούμενοι και υπερήφανοι καθώς υποδεχόμαστε εδώ τον φίλο, τον συντοπίτη, τον μεγάλο αθλητή και τον μεγάλο άνθρωπο, τον Αντώνη το Τζαπατάκη, μετά από την τελευταία μεγάλη του επιτυχία με το χρυσό μετάλλιο στο Παγκόσμιο Πρωτάθλημα. Να πω ότι οι προσπάθειες του Αντώνη είναι προσπάθειες που μας προσφέρουν όχι μόνο αυτή την ηθική ικανοποίηση, αλλά κυρίως μας προσφέρουν ένα πολύ σημαντικό παράδειγμα που μας κάνουν να σκεφτούμε, που μας κάνουν να οραματιζόμαστε και το αξίζουμε και του αξίζουν πολλά ευχαριστώ και πολλά συγχαρητήρια και σε αυτόν και στην οικογένεια, στην αγαπητή μου μητέρα που βρίσκεται και αυτή εδώ. Το πρώτο πράγμα που κάναμε στο Δημοτικό Συμβούλιο αμέσως μετά την επιτυχία του Αντώνη είναι όλοι όσοι παίρνουν το λόγο να ξεκινούν και να τοποθετούνται με τα συγχαρητήρια και τις ευχαριστίες. Οπότε αυτονόητη είναι και η πρόσκληση στο Δημοτικό Συμβούλιο για να τον ευχαριστήσουμε και να τον τιμήσουμε. Ξέρω ότι ο Αντώνης έχει κάνει ένα πολύ μεγάλο αγώνα, κάνει καθημερινά ένα πολύ μεγάλο αγώνα, αλλά χαιρόμαστε που αυτός ο αγώνας βρίσκει έτσι ανταπόκριση, που βρίσκει και πετυχαίνει τους στόχους και τα αποτελέσματα και ελπίζω και το λέω ειλικρινά, κάνοντας και την αυτοκριτική συνολικά και του Δήμου διαχρονικά, να μπορέσουμε κάποια στιγμή ως Δήμος, ο κάθε Δήμος και η κάθε Δημοτική Αρχή να αρθούμε στο ύψος των περιστάσεων ώστε να προσφέρουμε σε όλα τα άτομα με κινητικά προβλήματα, να προσφέρουμε αυτή την ισότιμη πρόσβαση και προσβασιμότητα που δικαιούνται και που οφείλουμε να προσφέρουμε. Κάνουμε έναν αγώνα και οι δικές σου επιτυχίες, Αντώνη, είναι εδώ για να μας υπενθυμίσουν πόσα δεν έχουμε κάνει, πόσα πρέπει να κάνουμε ακόμα και πόσο θα πρέπει να συνεχίσουμε αυτή την πολύ μεγάλη προσπάθεια. Θέλω όμως να σε διαβεβαιώσω ότι προσπαθούμε με τις δυσκολίες, τις ελλείψεις, τα λάθη και τις παραλήψεις. Προσπαθούμε για να μπορέσουμε και εμείς με τη δικιά μας μεριά να φτιάξουμε έτσι την πόλη, το Δήμο, ώστε να σε κάνει να αισθάνεσαι ακόμα και να κυκλοφορείς με μεγαλύτερη ευκολία και με λιγότερα εμπόδια. Σε κάθε περίπτωση όμως είναι μέρα χαράς. Σε ευχαριστούμε εκ μέρους όλων των Χανίων. Έχω την τιμή ως Δήμαρχος να σε υποδέχομαι και μαζί με τους εκπροσώπους του Δημοτικού Συμβουλίου και να μπορώ από κοντά να σου πω ένα πολύ μεγάλο ευχαριστώ από καρδιάς για όσα προσφέρεις, για όσα καταφέρνεις και για όσα συνεχίζεις και για όσα συνεχίζεις να αγωνίζεσαι. Να είσαι καλά, καλώς όρισες στο Δήμο Χανίων. Να είσαι καλά. Σας ευχαριστώ όλους για την πρόσκληση. Έχω να πούμε, σας ευχαριστώ πάρα πολύ κύριε Δήμαρχε και όλο το επιτελείο σας για την πρόσκληση προς βράβευση. Αυτό που έχω να πω είναι ότι, μάλλον όσα είπατε κι εσείς πριν λίγο, ότι ο κάθε αγώνας είναι σημαντικό να έχει ένα αντίκτυπο σε όλους, όχι να το έχει προς όφελος του ο αγωνιζόμενος. Αυτά που κάνω όλα αυτά τα χρόνια είναι να δίνω το μήνυμα της προσπάθειας και όχι του αποτελέσματος, γιατί όταν σε διέπει η προσπάθεια είσαι νικητής. Αυτό το μήνυμα θέλω να περνάω όλα αυτά τα χρόνια με την προσπάθειά μου, εντός και εκτός της πισίνας. Και αυτό πρέπει να το καταλάβουν κυρίως οι μικρότεροι, γιατί ο στόχος μου είναι να κάνω την κοινωνία καλύτερη και ο μόνος τρόπος που έχω βρει είναι αυτό μέσω των παιδιών. Καλό όμως είναι και οι μεγαλύτεροι, οι πρεσβύτεροι, να μπορούν να αντιλαμβάνονται αυτή την έννοια για να δίνουν τα σωστά ερεθίσματα στους μικρότερους. Και να καταλάβουμε όλοι μας ότι δεν υπάρχουν σε αυτόν τον κόσμο, υπάρχουν μόνο άνθρωποι. Το αν είναι με διαφορετικό τρόπο κίνησης ή όρασης ή ομιλίας ή δεν ξέρω τι άλλο υπάρχει, δεν έχει σημασία. Έχει σημασία ότι όλοι είμαστε άνθρωποι, όλοι έχουμε ίσες ευκαιρίες, ίσα δικαιώματα και να μην ξεχωρίζουμε κανένα.
να ξεχωρίζουμε μόνο αυτό που προσπαθεί. Γιατί αυτός είναι ο νικητής, ανεξαρτήτως του αποτελέσματος. Όσον αφορά τη βελτίωση του από τον Δήμο στην προσβασιμότητα της πόλης, έχω να πω ότι υπάρχει βελτίωση, είναι εμφανής, βέβαια υπάρχει πολύ μεγάλο περιθώριο για την περαιτέρω υλοποίηση. Είναι σημαντικά τα βήματα που έχουν γίνει. Αυτό όμως που θέλω να προσθέσω είναι ότι ακόμα και αν υπήρχαν οι καλύτερες υποδομές για την προσβασιμότητα οπουδήποτε, αν λείψει η παιδεία από τον πολίτη, αν λείψει ο σεβασμός προς τους υπολείπους, δεν θα έχουν καμία λειτουργία. Πάλι θα είναι σαν να μην υπάρχουν. Επομένως ζητάω από όλους τον σεβασμό των όσων υποδομών έχουν φτιαχτεί για την ίση προσβασιμότητα όλων, γιατί είπαμε ότι όλα αυτά θα είναι άχρηστα ακόμα και αν υλοποιηθούν γενικότερα. Ένα μεγάλο ευχαριστώ ξανά σε όλους σας, σε όλα τα Χανιά κυρίως. Εδώ πέρα είναι οι πρεσβευτές των πολιτών των Χανίων. Θέλω λοιπόν να εκφράσω το ευχαριστώ μου σε αυτούς και στους υπολείπους για τη δύναμη που μου δίνουν να συνεχίζω και κάθε μέρα θα προσπαθώ είτε με νίκες μέσα στο νερό είτε με ανίκες εκτός νερού να τους περνάω το μήνυμά μου, να τους δίνω δύναμη για να συνεχίζουν. Γιατί ο καθένας στις μέρες μας έχει τον αγώνα του. Είτε είναι στο κολύμπι, είτε είναι στο να τα βγάλει πέρα στη ζωή. Η οικονομική δυσπραγία είναι ένα μεγαλύτερο πρόβλημα που αντιμετωπίζει η χώρα μας. Και πιστεύω ότι αυτοί που προσπαθούν να αντέξουν αυτή την ταλαιπωρία, την οικονομική ταλαιπωρία, είναι οι μεγαλύτεροι για μένα νικητές. Σας ευχαριστώ πάρα πολύ όλους ξανά και συνεχίζουμε και δεν σταματάμε ποτέ. Ελπίζω και στα επόμενα, κυρίως όμως ελπίζω να έχεις υγεία, να είσαι δυνατός, να μας κάνεις υπερήφανος. Ευχαριστώ πολύ.